Star. Διάλειμμα τέλος. Περισσότερο Your Choice τώρα. Στο έσπασα φωτογραφίες στις έσκησα. Ήπια ουίσκι και ξέσπασα. Θύμωσα αφιερώσεις στις έκαψα. Στο μαξιλάρι της έκλαψα. Μα φίλε μη της το πεις. Να της πεις πως τη ξέχασα κι είμαι καλά, πως δεν θέλω μαζί της πολλά. Κι αν για χάρη της λιώμα με δεις, μη το πεις. Αυτός είναι ο Θάνος Πετρέλης, να της πεις, εδώ φυσικά στον Star FM 99. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα, παιδιά, για την πρώτη συνέντευξη του 2013. Με ποδαρικό, βέβαια, έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που τα λέμε και για πρώτη φορά, μάλιστα. Και αυτός είναι ο Θάνος Πετρέλης. Καλησπέρα, Θάνο, και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα και ο καθένας ό,τι επιθυμεί, ελπίζω προσωπικά να το πετύχει αυτή τη χρονιά. Βέβαια, με πολλά πολλά χαμόγελα το 2013. Αυτό πιστεύω πρέπει να ευχηθούμε. Περισσότερα χαμόγελα τουλάχιστον το 2012. Ιδιαίτερα το χαμόγελο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κιόλας που ξέρεις, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Ο καθένας έχει τις δικές του δυσκολίες. Πολλές δουλειές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτσι περισσότερο αισιόδοξοι και νομίζω το χαμόγελο ότι βοηθάει τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω γενικώς το χαμόγελο δεν μπορεί να μας το κλέψει και κανείς, οπότε τουλάχιστον να χαμογελάμε. Έτσι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Τι έγινε, Θάνο, πού σε πετυχαίνω? Είμαι στην Κύπρο. Είσαι στην Κύπρο. Όπα, πρωτοχρονιά έκανες στην Κύπρο. Ναι, είμαι στην Κύπρο από, για την ακρίβεια από 25 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Έχω κάνει όλες τις γιορτές εδώ πέρα. Είχε κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις οι οποίες τελειώνουν αυτό το Σάββατο. Α, ναι. Η τελευταία μου θα είναι το Σάββατο. Κυριακή γυρίζω Ελλάδα. Μετά από 1,5 μήνα συνεχόμενης απουσίας, αν μπορώ να πω, από την Ελλάδα. Το γνωρίζω με τις συναυλίες σου κιόλας. Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πήγες. Ήμουν Αυστραλία, ήμουν 3 εβδομάδες Αυστραλία. Κάναμε σε 5 πολύ μεγάλες πόλεις. Ήμασταν Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αδελαϊδα, Πέρθ, Μπρίσμπεν. Γενικά όπου υπάρχουν Έλληνες, πήγαμε και τους είδαμε. Το καλό ήταν ότι ήμασταν σε μια περίοδο την οποία ήταν καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι στην Αυστραλία. Οπότε, ξέρεις, αυτό μας βοήθησε να συνδυάσουμε το τερπνόν με το ωφελήμου που λένε, δηλαδή δουλειά αλλά και μπορώ να πω και διακοπές μαζί. Τέλεια. Τι έκανες την πρωτοχρονιά, πώς τα πέρασες? Πρωτοχρονιά ήμουνα, δούλευα όπως σου είπα, αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι αυτές τις μέρες μπορεί να είμαστε μακριά από την οικογένειά μας, αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται να μας δει, κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει και νομίζω, ξέρεις, αυτό και από μόνο του μας δίνει έτσι μια όθηση και μια χαρά. Είναι η πρώτη φορά που έκανες Χριστούγεννα και εννοείται και πρωτοχρονιά μακριά από την οικογένειά σου? Όχι, έχει ξανατύχει. Έχει ξανατύχει προηγούμενες χρονιές. Κάποια στιγμή πάλι που ανάλογη περίοδο, δηλαδή περίοδο των Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς, ήμουνα πάλι στην Κύπρο. Πάλι Κύπρο? Ναι, πάλι Κύπρο. Α, μια χαρά. Κύπρος είναι, ξέρεις, για τις κοντινές, είναι ένα κοντινό εξωτερικό μέρος, αν μπορώ να το πω, αν μπορώ να βάλω εισαγωγικά. Δηλαδή, ναι, μεν δεν είσαι στην Ελλάδα, αλλά είναι το πιο κοντινό μέρος που μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι είμαστε εξωτερικό, ναι, μεν, αλλά είμαστε πάλι σε ελληνικό έδαφος, αν μπορώ να το πω. Θέλω να σε ρωτήσω, βέβαια, για την ολοκαίρινη σου επιτυχία, να τη πει, εννοείται το χεράκι του Φίβου, που πηγαίνει. Για μία ακόμα φορά. Και θα σα ξαναπάω, βέβαια, στη συνεργασία με τον Φίβο, δεν θα το κόψω τόσο απότομα. Η οποία σκίζει, πάει πάρα πολύ καλά στα ραδιόφωνα, δηλαδή σημειώνει τεράστια επιτυχία και βέβαια μέσα στο Media in Spectrum που βλέπουμε σε μεταδόσεις πόσο σκίζει και πόσο το γουστάρει ο κόσμος. Ναι. Ποια είναι η συνταγή? Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από αυτό που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, να πω. Ναι.
Δηλαδή εννοώ ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και κατά βάση το ρεπερτόριο που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στη δισκογραφία με το Φίβο είναι λαϊκό ρεπερτόριο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα έτσι διαφορετικό άκουσμα, περισσότερο ραδιοφωνικό όπως είπες και εσύ, περισσότερο μελωδικό, περισσότερο ταξιδιάρικο. Έχει αυτό το χρώμα της κιθάρας, ξέρεις, το οποίο σε ταξιδεύει από τις πρώτες νότες καθώς ξεκινάει το τραγούδι και παίζει η εισαγωγή. Και δεν σου κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί παρόλη τη διαφορετικότητα που έχει αυτό το κομμάτι, mm-hmm. και δεν είναι αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει από μένα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως είπες και εσύ, και στις μετρήσεις και στο Βέβαια. Airplay και στις επίσημες μετρήσεις δηλαδή που γίνονται. Βέβαια. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Πώς προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι σε ένα διαφορετικό ύφος, όπως είπες και εσύ? Κοίτα να δεις, αυτό έχει να κάνει και με την συγκυρία, αν μπορώ να πω, το ότι φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε όλο αυτό το tour. Γιατί εννοώ. Αν ήμασταν σε κάποιο μαγαζί, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια, ναι, βέβαια. Εκεί ξέρεις, καλός ή κακός, χρειάζεσαι ένα κομμάτι το οποίο είναι περισσότερο μαγαζάτο, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή περισσότερο λαϊκό. Ο κόσμος πηγαίνει στα μπουζούκια για να διασκεδάσει, να χορέψει επί το πλείστον. Ναι. Οπότε το πιο πιθανό είναι να κάνεις ένα τραγούδι το οποίο θα έχει ένα ρυθμό ο οποίος θα κάνει τον κόσμο να χορέψει. Θα είναι ένα τετέλι, θα είναι μια ρούμπα, όπως ακούμε πολλά τέτοιου είδους τραγούδια σήμερα στο ραδιόφωνο. Εμείς λοιπόν, επειδή φέτος αποφασίσαμε από το καλοκαίρι και μετά και είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το μεγάλο tour που γενικά πηγαίνω σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, διάφορες χώρες του εξωτερικού, και είπαμε ότι ίσως να είναι η ευκαιρία, αν μπορώ να το πω έτσι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το είδος τραγουδιού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με λαϊκό τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι πολύ έτσι ευδιάθετο και με έναν πολύ ιδιαίτερο ρυθμό και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια. Ποια ιδέα ήταν, Φίβος? Αυτά είναι πάντα Φίβος. Ο Φίβος είναι η αρχή και το τέλος αυτές τις αποφάσεις, ξέρεις. Ναι, βέβαια. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει το τι πρέπει να πει ο καθένας, πιστεύω, και πότε πρέπει να το πει και πώς πρέπει να το πει. Πώς έχει δέσει αυτή η συνεργασία, γιατί αυτή η συνεργασία με τον Φίβο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει δέσει μαγικά. Είναι μια καρμική συνεργασία, αν μου επιτρέπεις να τη χαρακτηρίζω έτσι. Πώς έχει δέσει τόσα χρόνια, ποια είναι η μαγική συνταγή? Κοίτα να δεις, σίγουρα δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή ούτε κάποιο μυστικό. Αυτό που κάνουμε από το 2004 έχει ξεκινήσει αυτό, αρχές του 2004, δηλαδή. Από το πρώτο σου δίσκο. Είμαστε στα 9 χρόνια συνεργασίας από την πρώτη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησα. Ακριβώς. Από τη Heaven τότε. Ναι, στη Heaven. Με δύο τραγούδια μόνο. Mm-hmm. Είχα τότε στον πρώτο δίσκο το αίμα. Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, που έγινε ευρέως γνωστό. Έγινε πανικός τότε. Και το δεύτερο τότε. Τραγούδι που μου είχε δώσει ήταν το Δεν έχω μάτια γυάλι. Το οποίο και τα δύο τραγούδια έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, εφόσον είδαμε ότι τα πράγματα με το Καλημέρα πήγανε πάρα πολύ καλά. Κάναμε ολοκληρωμένη δουλειά το 2005, όλα τα τραγούδια, όλο το άλμπουμ Φίβος. Είναι το άλμπουμ, το θυμίζεις, κατά από Ελλάδα, που είχε μέσα Κερνάω, είχε την Ωραία, είχε το Μετά από σένα ξαναζώ κτλ. Δηλαδή τραγούδια από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ, τα 5-6 και αυτά τραγούδια είχαν γίνει επιτυχίες και στο ραδιόφωνο τότε, εκείνη την εποχή. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μας οδήγησε πια η επιτυχία που είχαμε με αυτή τη συνεργασία στο να πούμε ότι το γλυκό, αν μπορώ να το πω, έδεσε. Και πέρα από τη συνεργασία, αυτή η σχέση που είχαμε, που ξεκίνησε σαν συνεργασία και η σχέση που είχαμε στο στούντιο, δημιουργήθηκε και μια φιλία. Ναι, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό πάντρεμα. Δηλαδή, μέσα σε μια συνεργασία να συνεργάζεσαι με ένα φίλο σου. Έτσι ώστε να μπαίνει μέσα και το συναίσθημα και η όποια σχέση μπορεί να υπάρχει φιλική. Και έτσι το αποτέλεσμα νομίζω και θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα θετικό. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Όπως σου είπα και εγώ, η συνεργασία που έχεις με το Φίβο είναι μαγική, καρμική, που οδηγεί πάντα σε επιτυχία. Δεν το συζητάμε. Δόξα τω Θεώ. Θέλω να σε ρωτήσω, Θάνο, όπως είπες και εσύ, την Κυριακή επιστρέφεις Ελλάδα για αυτή τη στιγμή σε Κύπρο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πρόκειται να σε δούμε σε κάποιο νυχτερινό κέντρο από την επόμενη σεζόν. Και όταν λέω επόμενη σεζόν, μιλάω από Μάρτιο-Απρίλιο που ξεκινάνε. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή η τρέχουσα σεζόν, ας πούμε η χειμερινή σεζόν που συνήθως ξεκινάει από Οκτώβριο-Νοέμβριο και τελειώνει λίγο πριν από το Πάσχα, βρισκόμαστε στα μέσα αυτής της σεζόν, οπότε θεωρητικά θα ήταν και απίθανο να ξεκινήσω σε κάποιο μαγαζί τώρα, μιας και ήδη τρέχει η σεζόν που διανύουμε. Οπότε το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι, τελειώνοντας αυτή η χειμερινή σεζόν και ξεκινώντας η καλοκαιρινή, στην ουσία η οποία δεν είναι καλοκαιρινή, αλλά έτσι την ονομάζουμε εμείς, τα μαγαζιά, είναι η περίοδο που είναι λίγο πριν το Πάσχα και μετά το Πάσχα. Ναι.
Οπότε Απρίλιο, Μάιο πιστεύω ότι θα βρισκόμαστε σε κάποιο μαγαζί στην Αθήνα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάτι από τώρα προσδιορισμένο ή κάτι που να είναι κλεισμένο. Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και κουβέντες με κάποιες μαγαζί. Ναι, κοιτάξτε, απλά είναι ρευστά ακόμα τα πράγματα, ναι. Γιατί εφόσον υπάρχει τρέχουσα σεζόν, σίγουρα δεν μπορείς να κλείσεις από τώρα και να συμφωνήσεις κάποια δουλειά η οποία θα έρθει σε μία επόμενη σεζόν. Βέβαια. Υπάρχουν όμως κάποιες συζητήσεις. Γενικώς όμως βλέπεις ότι τώρα με την κρίση έχει μειωθεί και ο τζίρος και των μαγαζιών, βέβαια έχει μειωθεί και οι αμοιβές των περισσότερων τραγουδιστών. Ναι. Γενικώς, ας πούμε, αυτό που εσύ πώς το αντιμετωπίζεις, πώς είσαι? Κοίτα, δηλαδή. Η δουλειά που κάνουμε δεν έχει καμία διαφορά από τη δουλειά που κάνει ο καθένας μας, mm-hmm. οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Ναι. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι εφόσον υπάρχει, δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια στη χώρα μας, αυτό το φαινόμενο της κρίσης, ναι. Έτσι όπως και σε όλα τα επαγγελμάτα, έχει χτυπήσει και το δικό μας το επάγγελμα. Αμέσως, ενώ πριν από 2-3 χρόνια οι μέρες εργασίας ήταν 4 και 5 τη βδομάδα, ναι. εννοώ. Mm-hmm. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο πολύ μεγάλα μαγαζιά, τα οποία έχουν πολύ δυνατά ονόματα στο ρόστερ τους, να δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο μόνο. 2 ημέρες. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μείωση, ναι, βέβαια. Της δουλειάς. Εκτός από αυτό όμως, από τα μεροκάματα, αν μπορώ να πω, τα ανοιχτοκάματα, έχει πέσει και πάρα πολύ η αμοιβή όλων των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο είναι σχετικό από εκεί και πέρα, αλλά υπάρχει όμως γενικά μια πολύ μεγάλη μείωση από αυτά που, από τα νούμερα που ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Γενικώς όμως βλέπεις και στις συναυλίες σου τώρα, γενικώς τον κόσμο πώς τον είδες, ειδικά τώρα και με την κρίση την οποία αντιμετωπίζει, δηλαδή και στην Κύπρο κιόλας που υπάρχει, ναι. επίσης και εκεί το φαινόμενο της κρίσης. Ναι. Γενικώς τον κόσμο πώς τον βλέπεις, τον βλέπεις ευδιάθετο ή το βλέπεις και στα πρόσωπα ότι κάτι όντως τον προβληματίζει? Δηλαδή... Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά, όπως είπες εσύ, και στην Κύπρο το είδα αυτό, αλλά και στην Ελλάδα, μιας και τα 2 χρόνια τα τελευταία έχουμε περάσει αρκετά πράγματα, δύσκολα. Πάρα πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τον βλέπω αυτόν τον προβληματισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει και μια πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι εξαιτίας αυτού του προβληματισμού και εξαιτίας των προβλημάτων και την καθημερινότητα, όλη αυτή τη ρουτίνα και τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας προσωπικά, νομίζω ότι κάνει τον κόσμο, όταν πει ότι θα βγει, mm-hmm. να θέλει να διασκεδάσει πραγματικά. Δηλαδή είναι η στιγμή που θέλει να αφήσει τα όποια προβλήματα έχει στην άκρη και να πει ότι θα πάω ένα βράδυ στο χύψη μαγαζί, στο χύψη καλλιτέχνη, για να ξεχάσω τα όποια μου προβλήματα, να διασκεδάσω και να φορτίσω τις μπαταρίες, ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ναι. Εγώ, Θάνο, δεν θέλω να παραμείνουμε τόσο πολύ στην κρίση, γιατί εντάξει, 2 ημέρες έχουμε μπει στο νέο έτος. Οπότε ναι, να μην ναι, το. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Ακριβώς. Να είμαστε και περισσότερο αισιοδοξοί. Ακριβώς. Αισιοδοξία πρέπει να έχουμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις ήδη συζητήσει και με το Φίβο για να μπείτε πάλι στούντιο για κάποιο ίσως νέο τραγούδι. Ή αν δούμε κάποιο ολοκληρωμένο άλμπουμ στη μετέπειτα πορεία. Μαζί με τον Κέιτι Σπάνσερ. Υπάρχουν αρκετά ενδεχόμενα. Mm. Χωρίς να μπορώ να σου πω ότι θα συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, με το Φίβο ήδη έχουμε κάποια τραγούδια γραμμένα από προηγούμενες μήνες. Ναι. Σίγουρα, γυρνώντας τώρα κιόλας από αυτή την περιοδία, mm-hmm. θα κάτσουμε να συζητήσουμε, να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Αυτό που βλέπω πιο λογικό, χωρίς σου είπα να έχουμε πάρει κάποια απόφαση συγκεκριμένη, ναι. είναι ότι εφόσον η τρέχουσα σεζόν όσον αφορά την Αθήνα δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είναι η τρέχουσα σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει και τελειώνει σε λίγους μήνες. Οπότε το πιο πιθανό είναι να υπάρξει κάποιο τραγούδι mm-hmm. ή τραγούδια. Άμα. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω σίγουρα. Όπα. Δηλαδή υπάρχει. Από Μάρτιο-Απρίλιο. Από Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα ναι. εκεί να περιμένουμε κάποιο ίσως νέο τραγούδι και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, από ό,τι κατάλαβα. Μπορεί και αυτό. Χωρίς να μπορώ να σου πω σίγουρα κάτι δεδομένο. Και επειδή δεν το ξέρω σίγουρα, δεν θέλω να πω ότι ναι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά υπάρχουν ήδη τραγούδια που έχουμε γράψει και ίσως να έχουμε κάτι πιο ολοκληρωμένο. Να είναι η επόμενη μας, δηλαδή, καινούργια δουλειά. Τέλεια. Δηλαδή, εμείς εκεί πέρα, Μάρτιο, Απρίλιο περίπου, θα περιμένουμε ή τραγούδι ναι, ή ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ναι. Από τον Θάνο Πετρέλη, έτσι. Μπορεί να είναι και ολοκληρωμένο αυτή τη φορά. Α, τέλεια. Τέλεια. Θα δούμε, είδομεν. Θάνο, θέλω να σε ρωτήσω, αν κάνουμε ένα flashback στο 2012, θέλω να μου πεις ποιες στιγμές σου έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, εννοείται, για το 2012. Αν κάνεις ένα flashback τώρα για τον χρόνο τον οποίο περάσαμε και έχουμε μπει τώρα στο 2013. Όσον αφορά τα επαγγελματικά, φαντάζομαι, θα εννοείς. Γενικώς.
Παντού. Αυτά που σου έχουν μείνει χαραγμένα. Ναι. Κοίτα να δεις, γενικά με τη δουλειά τα πράγματα δεν έχουν κάποιο ξέσπασμα. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα έχουν μια ομαλή και φυσιολογική και όμορφη πορεία στην μέχρι τώρα πορεία μου. Αυτό που θεωρώ ότι είναι το highlight της φετινής χρονιάς όσον αφορά τα επαγγελματικά ήταν, και έχει άμεση σχέση με το ΦΥΒΟ, ήταν η συναυλία που έγινε το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα 20 χρόνια ΦΥΒΟΣ, όπου ήταν μια πραγματικά εκπληκτική βραδιά με τους περισσότερους καλλιτέχνες της ελληνικής ισχογραφίας, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί αυτά τα 20 χρόνια με το ΦΥΒΟ, πολύ μεγάλα ονόματα, και νομίζω ότι η παραγωγή της βραδιάς, ο ήχος, η εικόνα, το στήσιμο, το stage, η διάθεση ήταν στο πικ εκείνη τη βραδιά και βγήκε ένα πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και έχω την εντύπωση ότι και χθες ο Αντένα είχε τη συγκεκριμένη συναυλία κιόλας. Για τα 20 χρόνια δεν είμαι Ελλάδα, δεν είμαι Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έδειξε χθες, αλλά ξέρω ότι έπαιξε Χριστούγεννα. Το έχω όχι. Δεν ξέρω αν το ξαναδείξανε χθες, όπως λέει. Το δείξανε και χθες στον Αντένα και ήταν μια εκπληκτική συναυλία, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όποιος είχε έρθει και θεωρώ για το 12, πέρα από την προσωπική μου επαφή με τη δουλειά, νομίζω ότι αυτό ήταν ίσως το highlight και της δεκαετίας ίσως για την ελληνική μουσική. Ήταν μια μοναδική συναυλία. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συναντήσεις τόσους πολλούς καλλιτέχνες σε ένα τόσο μεγάλο χώρο και με μια τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά, επειδή την χάνει να ήμουν εκεί. Ήταν απλά μοναδικά. Ναι. Δεν το συζητάω. Θέλω να μου πεις, Τάνο, από όλες τις συνεργασίες μέχρι στιγμής, ποια ξεχωρίζεις? Μια συνεργασία, και για τον λόγο βέβαια που την ξεχωρίζεις. Μου βάζεις δύσκολα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί, δεν μπορώ να σου πω μια, γιατί ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει πολύ μεγάλες συνεργασίες. Εννοώ με πολύ μεγάλα ονόματα. Βέβαια. Και ήταν όλες πάρα πολύ καλές. Κάθε μια συνεργασία έχει να σου δώσει και κάτι. Ήταν πολύ σημαντικές οι πρώτες μου συνεργασίες. Όταν, σαν πρώτο εμφανιζόμενος, είχα, ας πούμε, δουλέψει με την Δέσποινα Βανδύ, είχα δουλέψει με την Μπέκη Ζήνα, ήμουνα με την Έλενα την Παπαρίζου. Αργότερα, όταν έκανα άλλες συνεργασίες που δούλεψα με την Έλλη Κοκκίνου, με τον Νίνο, με τον Νίκο Οικονομόπουλο, έχω δουλέψει με τον Νίκο Βέρτη. Οπότε, και μόνο ενδεικτικά από τα ονόματα που σου είπα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις και να πεις ότι μία είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Ναι, βέβαια. Οπότε, να την κάνω λίγο πιο εύκολη την ερώτηση. Ποια συνεργασία θα ήθελες να κάνεις και το έχει μέσα στο 2013, μια συνεργασία όνειρο ζωής, να τη χαρακτηρίσω έτσι? Ναι, σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω, είναι πιο εύκολο. Την έκανα λίγο πιο εύκολη. Επειδή αγαπημένος μου τραγουδιστής, πριν ακόμα ασχοληθώ με το τραγούδι, όταν ήμουν και εγώ, ξέρεις, ακροατής, αν μπορώ να το πω έτσι, και όχι επαγγελματίας τραγουδιστής, ήταν ο Νότης ο Στακανάκης. Δηλαδή, είμαι πραγματικά, ήμουνα και είμαι ο παδός του, των τραγουδιών του. Οπότε θεωρώ, αν κάποια στιγμή συνέβαινε αυτή η συνεργασία, θα ήταν ένα όνειρο ζωής πραγματικά. Εγώ λοιπόν θα σου ευχηθώ στο 2013 και ειδικά από τη νέα σεζόν, από τον Απρίλιο, όπως την είπες και εσύ, την καλοκαιρινή σεζόν, να σε δούμε μαζί με τον Νότη Σφαγιανάκη λοιπόν. Να είσαι καλά. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, σου είπα. Πιστεύω θα ήταν μια συνεργασία φωτιά. Κανονικά. Θα γινόταν πανικός, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι εκτός ότι θα ήταν ωραίο, σου λέω και προσωπικά θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν, ξέρεις, μια πραγματοποίηση ενός, πραγματικά ενός ονείρου. Γιατί όταν ένα παιδί έχει ένα είδαλμα τόσο μεγάλο, ο Νότης ο Σφαγιανάκης, που έχει κάνει μια τεράστια πορεία στην ελληνική δισκογραφία, έχει πει τραγούδια τα οποία τα ακούμε εδώ και 15-20 χρόνια και είναι σαν να βγήκανε σήμερα, νομίζω ότι θα ήταν και ιδιαίτερα τιμητικό και θα με έκανε να νιώσω πραγματικά όμορφα αυτή η συνεργασία. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιηθεί. Σου λέω μέσα στο 2013 να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο συνεργασίας εισαγωγικά, έτσι. Θάνο, δεν θέλω να σε κρατήσω και πάρα πολύ, για να σε αφήσω κιόλας να ξεκουραστείς. Εγώ θα σου ευχηθώ στο 2013, εννοείται, να πραγματοποιηθεί η συνεργασία που θέλεις και έχεις σαν όνειρο, σε εισαγωγικά πάλι. Εγώ θα σου ευχηθώ επίσης να συνεχίσεις έτσι μας με το ΦΥΒΟ, γιατί έχετε μια συνεργασία καρμική που κανείς δεν μπορεί κιόλας να το αντιγράψει, και να συνεχίσετε έτσι βγάζοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και να συνεχίσεις να είσαι έτσι πάντα με το χαμόγελο και με την αισιοδοξία που μου βγάζεις εμένα αυτή τη στιγμή. Μακάρι. Μακάρι τα πράγματα να πηγαίνουν όσο δυνατόν καλά και με τη συνεργασία που είπες με το ΦΥΒΟ. Εμείς πάντα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία να αρέσουν στον κόσμο, γιατί
η επιτυχία, αυτό είναι ο ορισμός της επιτυχίας. Δεν είναι ότι ούτε οι πωλήσεις που μπορεί να ακούγονται ότι λένε, ούτε οι μετρήσεις και να λένε αν είναι ψηλά ή όχι το τραγούδι. Η επιτυχία είναι ο κόσμος να αγαπήσει το τραγούδι που κάνεις, να ταυτιστεί με το τραγούδι που κάνεις, να το ακούει και να του θυμίζει κάποιες στιγμές, είτε καλές είτε και άσχημες. Γιατί πολλές φορές πρέπει να διασκεδάζουμε και την λύπη μας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, ξέρεις, που μας κάνει και νιώθουμε κι εμείς ότι το τραγούδι δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και ένα λειτουργήμα. Είναι ένα άγγιγμα ψυχής, αν μπορώ να πω. Κάτσε, τώρα εγώ θα σε ρωτήσω λοιπόν το τραγούδι, το να τις πεις, εσένα τι σου θυμίζει, τι σου βγάζει από μέσα σου. Κοιτάξτε, ευτυχώς μπορώ να πω χαριτολογώντας ότι δεν έχω τέτοια προσωπική εμπειρία. Γιατί το θέμα του τραγουδιού είναι άσχημο. Είναι, ναι, βέβαια. Μιλάει για χωρισμό, ναι. Μιλάει για μια αγάπη η οποία έχει φύγει, ναι, και ναι. Προσποιείται αυτός που τραγουδάει, αυτός που το λέει, ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι όλα είναι καλά. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Εμένα λοιπόν σαν τρίτο, σαν ακροατή, ναι, μου βγάζει μια λύπη, μια νοσταλγία, αλλά μέσα από όλο αυτό ίσως και μια αισιοδοξία ότι μπορεί να ξαναβρεθούνε. Μ' αρέσει έτσι όπως το... Έτσι το έχω και εγώ σαν εικόνα στο συγκεκριμένο τραγούδι, έχω να σου πω. Ναι. Δηλαδή που το ακούω, ναι, και με το στίχο και με τη μουσική. Δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι ακριβώς το έχω κάνει και εγώ εικόνα στο μυαλό μου. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι εύχεσαι εσύ στον κόσμο για το 2013. Αυτό που θα πω είναι κοινότυπο, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Όχι ίσως, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και είναι μία λέξη. Υγεία. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα, όλες οι δυσκολίες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει, το προσπερνάμε. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα επαναλάβω πάλι βέβαια τα ίδια, ότι να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο χαμόγελο και με την ίδια διάθεση, γιατί ο κόσμος, επειδή έχω έρθει και σε έχω δει κιόλας από κοντά, ο κόσμος πάντα απολαμβάνει όλα στο τραγούδι και βέβαια όλη αυτή τη διάθεση που βγάζει στον κόσμο και όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα περνάει στον κόσμο και το γουστάρει και περνάει πάντα μα πάντα καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Φιλιά, γεια, γεια. Αυτός, παιδιά, ήταν ο Θάνος Πετρέλης. Εδώ φυσικά στον Star FM 29. Είδατε λοιπόν με τον Θάνο Πετρέλη, τα είπαμε όλα. Ό,τι ρωτήσατε κι εσείς λοιπόν, το ρώτησα στον Θάνο Πετρέλη. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο στις 6 ακριβώς. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πολύ, πολύ, πολύ χαμόγελο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.